Και σήμερα έχουμε χαμόγελα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας της Χίου που βγήκαν οι βάσεις. Εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι ότι τόσο και οι σπουδαστές, οι υποψήφοι, συγγνώμη, που είναι τώρα πια φοιτητές και σπουδαστές, που έδωσαν εξετάσεις, είτε για πρώτη φορά με το νέο σύστημα το 2016, είτε παλαιότερων ετών, είτε με το 10%, έχουμε μία σημαντική στροφή στα ΑΕΗ, σε πανεπιστημιακές σχολές. Δηλαδή από τα παιδιά τα οποία έδωσαν εξετάσεις με το νέο σύστημα, περίπου το 72% έχει περάσει σε ΑΕΗ και γύρω στο 21% έχει περάσει σε ΤΕΗ. Φέτο έχουμε και εισαγωγή στις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου εδώ στη Χίο. 22 μαθητές πέρασαν στη ΣΑΕΝ. Πρέπει να σας πω ότι όλοι οι υποψήφοι μαθητές του Βροντάδου, του ΕΠΑΛ Βροντάδου, όλοι πέρασαν σε ΑΕΝ, δεν είχαμε από εκεί ΤΕΗ. Είναι πολύ καλές επίσης οι σχολές που έχουν περάσει, αλλά και στα ΤΕΗ οι σχολές που πέρασαν. Είναι σχολές δηλαδή οι οποίες δίνουν περαιτέρω διέξοδο και για εργασία, αλλά και για παραπέρα έρευνα και ενδεχόμενα μεταπτυχιακά, διδακτορικά ή και κατατακτήρια σε άλλες πανεπιστημιακές σχολές. Ήταν πολύ σωστή η επιλογή των σπουδαστών, η οποία των υποψηφίων μας και νυν σπουδαστών και φοιτητών που έγινε. Τους εύχομαι καλές σπουδές, να μην χαραμίσουν το χρόνο τους, να μην αφήσουν να πάνε χαμένες ευκαιρίες στις σπουδές τους, να τελειώσουν γρήγορα και γρήγορα να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους δίνουν και η δική τους η πνευματική ικανότητα, αλλά και οι άλλες ευκαιρίες που θα βρουν στη ζωή τους. Εύχομαι να έχουν μια καλή ζωή. Δίνω θερμά συγχαρητήρια πρώτα στα ίδια τα παιδιά, στις οικογένειές τους που τα στήριξαν, στους δασκάλους μας, στους καθηγητές και στους διευθυντές και στις διευθύντρες των σχολείων που βοήθησαν και τα στήριξαν σε αυτή τους την προσπάθεια, και απευθύνομαι σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν περάσει. Να είναι ψύχρεμοι, να μην κάνουν επιλογές υπό το κράτος της αρνητικής συναισθηματικής φόρτισης, να μην στραφούν σε άγονες επιλογές και οικονομικά και να ξοδέψουν χρόνο από τη ζωή τους, αλλά και από τις ευκαιρίες που ενδεχόμενα θα χάσουν αν στραφούν σε άγονες επιλογές, ενδεχόμενα να προσπαθήσουν ξανά, να διαβάσουν καλύτερα, να προετοιμαστούν ή να έρθουν ακόμα και στην υπηρεσία μας, να τους κατευθύνουμε πού θα μπορούσαν να στραφούν εάν δεν επιλέξουν πλέον πανεπιστημιακές σχολές.